Όπως έχετε αφού πληροφορούμε από τους πατέρες σας ότι 10 ώρα τελειώνετε, θα ήθελα μόνο σήμερα την πανηγυρική και αγία και μεγάλη ημέρα για την χριστιανοσύνη και για την Εκκλησία, αλλά και για την ενορία σας ιδιαιτέρως, να απευθύνω μόνο μια σκέψη και το μήνυμα της μεγάλης πραγματικά δεσποτικής αλλά και θεομητορικής, θα τολμούσαμε να πούμε, παράλληλα εορτής. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, η εορτή μας παραπέμπει στην υπομονή που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος μέσα στο χρόνο του, προκειμένου με την υπαπαντή του ενός και μοναδικού προσώπου της όντως ζωής, να περάσει ο ίδιος εις την αιωνιότητα τη δική του και από τον βίο του εις την όντως ζωή. Τον θεολογικό πλούτο της σημερινής ημέρας και των μηνυμάτων της συμπυκνώνουν τα μεγαλινάρια τα οποία εψάλλησαν από τους ιεροψάλτες μας εις τον όρθρο της σημερινής ημέρας. Εκεί ακούσαμε δύο μόνο, μάλλον θα επιλέξω, για να αντιληφθούμε έτσι το βαθύτερο πνευματικό νόημα της ζωής μας που έχει ουσιαστική και έμπρακτη διάσταση στην καθημερινότητα της τάσης μας και της συμπεριφοράς μας, όχι μόνο απέναντι στον Θεό, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Τρόμος και θάμβος είναι τα χαρακτηριστικά που συνέχουν τον άνθρωπο όταν εκείνος προσιλωμένος στο γεγονός που εξελίσσεται, δηλαδή της υπαπαντής του Χριστού, αντικρίζει πώς είναι δυνατόν ένας Θεός να αφήνει την παντοδυναμία του και να γίνεται μικρό παιδί, όχι μόνο στην κοιλιά μιας γυναίκας, αλλά και στην αγκαλιά του κάθε ανθρώπου. Ακατάληπτον εστί το τελούμενον εν σύ, απευθυνόμενος ο Ιερός Συνοδός λέει στην Παναγία μας, δηλαδή δεν το χωράει ο νους πόσο παντοδύναμος Θεός, ο δημιουργός της κτήσεως, ο δημιουργός του ανθρώπου, ο δημιουργήσας τα ορατά και τα αόρατα, ο κατασκευαστής όλης της φύσεως, να γίνεται ένα μικρό αδύναμο πλάσμα για να μπορεί να κατέχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν θα μπορούσε να φανερωθεί ο Χριστός, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, με κανέναν άλλον τρόπο στον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη το ορατό για να μπορέσει να το προσεγγίζει, αφού το αόρατο δεν μπορεί να το καταλάβει και κυρίως τον υπερβαίνει το αόρατο. Και επειδή οι άνθρωποι είμαστε αδύναμοι κυριολεκτικά να καταλάβουμε το Θεό, ο Θεός καταδέχθηκε να γίνει με αυτόν τον τρόπο αντιληπτός από τον άνθρωπο. Και ένα άλλο μεγαλινάριο που εκφράζει επίσης την έκπληξη και το θάμβος, την απορία τη μεγάλη, τη δυνατή και τη φυσιολογική, την αυτονόητη του ανθρώπου μέσα στην ιστορία, αφορά εκείνο που έλεγε ότι πώς είναι δυνατόν ένας γέρος που δεν μπορεί να κρατήσει το σώμα του στα πόδια του, να μπορεί να κρατάζει τελικά στην αγκαλιά του εκείνον που κρατά όλη την κτήση, τον βαστάζοντα πάντα. Αυτό έκανε ο Σιμεών και αυτό μπορεί να κάνει ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία, εάν έχει την υπομονή με τη βεβαιότητα της προσδοκίας του ερχομού του Χριστού στη ζωή του. Αδελφοί μου, η ανοιχτή αγκαλιά του Σιμεών επί πολλά χρόνια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η με βεβαιότητα και συνειδητή διάθεση του ανθρώπου
να αναμένει μέσα στο χρόνο το δικό του, ο κάθε άνθρωπος μέσα στην ιστορία, στο χρόνο το δικό του που είναι ασήμαντος, που είναι αναπνοή μέσα στην ιστορία, ο χρόνος του καθενός μας, είναι, λέγω, η ανοιχτή αγκαλιά, η διάθεση του ανθρώπου να συναντήσει ο άνθρωπος στο χρόνο του τον άχρονο. Και όταν ο άνθρωπος καταφέρει ακούραστα να έχει ανοιχτά την αγκαλιά του σ' όλη του τη ζωή, προκειμένου μια και μόνο στιγμή να υπαπαντήσει, δηλαδή να συναντήσει τον Θεό, τότε τέλειωσαν όλα στη ζωή του. Δεν τέλειωσε πιο σωστά η ζωή του. Καταφέρνει ο άνθρωπος με αυτήν την συνάντηση να κάνει τη ζωή του άδυτη, χωρίς τέλος. Αγκαλιάζοντας τον Θεό ο άνθρωπος με υπομονή και αυτήν την αναμονή, στην ουσία αγκαλιάζει την αυθαρσία, αφού αγκαλιάζει τον Χριστό. Και μέσα στο σκοτάδι της ζωής του, αγκαλιάζοντας και πάλι τον Θεό, αγκαλιάζει το φως που φωτίζει όλη του τη ζωή. Γι' αυτό ο άνθρωπος που ζει την παρουσία του Χριστού ζει ισόρροπα. Είναι αναγκαίος για τους άλλους. Είναι φωτισμένος από τον ίδιο τον Χριστό. Δεν διδάσκει για τον Χριστό, διότι ο Θεός, ο Χριστός φωτίζει γύρω του τους άλλους. Και όλοι εμείς τον άνθρωπο που έχει μέσα του Θεό τον αγαπάμε χωρίς να καταλαβαίνουμε γιατί. Βλέπουμε έναν άνθρωπο χαριτωμένο και τον αγαπάμε χωρίς, τον αγαπούμε χωρίς να έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο για μας. Γιατί έχει μέσα του κομμάτι της χάριτος αυτής του Θεού που τον κάνει ξεχωριστό. Αυτήν την αγάπη έχουμε ανάγκη όλοι μας. Αυτήν την χάρη του Θεού που ενικεί στους εν υπομονή αναμένοντας ανθρώπους, έχουμε ανάγκη να συναναστραφούμε. Και αυτή η αγκαλιά, η ανοιχτή του Σημεών, εκτός από την προσδοκία του ανθρώπου με τη βεβαιότητα του ερχομού του Θεού στη ζωή του, συμβολίζει ταυτόχρονα και την αναζήτηση του Θεού για τον άνθρωπο μέσα στην ιστορία. Ψάλλουμε «Το έλεο σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου». Μη φοβάστε, αδελφοί, όσο και να εγκαταλείπουμε τον Θεό, ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να μας εγκαταλείψει και αυτός. Ο Θεός όσο εγκαταλείπεται από τον άνθρωπο, τόσο διώκεται από τον ίδιο τον Θεό ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει η ψαλμική φράση του Εσπερινού της Τρίτης, όταν λέγουμε, όπως σας είπα, «Το έλεο σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρας του ζωής μου». Ας ευχηθούμε ολόψυχα την ημέρα αυτή, την ξεχωριστή και τη μεγάλη, επειδή με τη στάση μας, με τον τρόπο μας, με τα λάθη μας, μακάρι ασυνείδητα και η χειρότερη περίπτωση συνειδητά, όταν εγκαταλείπουμε τον Θεό καθημερινά, να μας κυνηγάει κυριολεκτικά το έλεος του, διότι όταν μας συναντήσει και όταν εμείς επιτρέψουμε να το λάβουμε, τότε θα αλλάξει η ζωή μας και θα έχει σε αυτόν τον κόσμο την ποιότητα που χρειάζεται και στην αιωνιότητα που είναι μετάβαση από την προσκαιρότητα, θα έχει την μονιμότητα της ζωής που έχουμε ανάγκη όλοι μας και αξίζει κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Το εύχομαι σε όλους. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς, καλημέρα σας, χρόνια πολλά.